Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη συνταγή. Θα κάνουμε κουλούρια Θεσσαλονίκης. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι συνηθίζετε να τρώτε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, κάποιες φορές μετά από το ξενύχτη κουλούρια. Είναι κάτι για όλες τις ώρες. Να σου πω ότι αυτή η συνταγή είναι πολύ ιδιαίτερη. Μου την έχουν δώσει και θα σου πω λίγο έτσι πολύ γρήγορα το ιστορικό όπως έχει γίνει. Δούλευα σε μια δουλειά και είχαν έρθει για ένα πανελλήνιο συνέδριο όλοι οι κουλουρτζίδες της Θεσσαλονίκης, όλοι οι αρτοποιοί μάλλον, και τους είχα κάνει κάποια γλυκά. Μου ζήτησαν κάποιες συνταγές γιατί τους άρεσαν πάρα πολύ και εγώ, σαν αντάλλαγμα, τους ζήτησα αν μπορούν να μου κάνουν μια πολύ ωραία, να μου δώσουν μια πολύ ωραία συνταγή για κουλούρια. Οπότε συγκεντρώθηκαν 10 μαζί, οι κορυφαίοι κουλουρτζίδες, και έλεγε ο ένας το δικό του μυστικό, άλλο το δικό του μυστικό, πήραμε τα ενώσαμε όλοι μαζί και βγάλαμε την τέλεια συνταγή για κουλούρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι σίγουρος πως θα τρελαθείτε, θα ενθουσιαστείτε. Είναι καταπληκτική συνταγή. Στο σημερινό Kitchen Lab, σε πανελλήνια αποκλειστικότητα, θα σας αποκαλύψω τα μυστικά για τα πιο υπέροχα, τραγανά, σουσαμένια και αφράτα κουλούρια Θεσσαλονίκης που έχετε φάει ποτέ σας. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ εύκολα. Ρίχνοντας μέσα το νερό. Ρίχνουμε τη μαγιά. Σε περίπτωση που έχετε φρέσκα μαγιά, κάνει και αυτή πάρα πολύ καλά. Και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Σε αυτό το σημείο θα ήταν πολύ καλό να τα αφήσετε 5-6 λεπτάκια σκέτο το νερό με τη μαγιά για να φουσκώσει, να φρατέψει λίγο η μαγιά πριν να λήξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, θα ρίξουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θα ρίξουμε το σκληρό αλεύρι, θα ρίξουμε τη ζάχαρη, το αλάτι και θα ανακατέψουμε πολύ καλά το μείγμα, θα κλείσουμε το μίξερ και θα το βάλουμε σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα για 5-6 λεπτά. Λοιπόν, μετά από 7-8 λεπτά μου πήρε εμένα, περίπου, βγάζουμε το μείγμα από το μίξερ και θα πάρουμε και θα λαδώσουμε καλά ένα μπολ, θα ρίξουμε μέσα στο μείγμα, θα κλείσουμε καλά με μία μευράνη, πολύ καλά, μπορείτε να κάνετε καμιά τρυπίτσα αν θέλετε και θα αφήσουμε σε ένα ζεστό μέρος για μισή με μία ώρα, μπορεί να πάρει και μία μισή αναλόγως πόσο ζεστό και κρύο είναι το περιβάλλον, δηλαδή το καλοκαίρι γίνεται πιο γρήγορα, το χειμώνα γίνεται πιο αργά. Θα το αφήσουμε μέχρι που να διπλασιαστεί τελείως ο όγκος από το ζυμάρι μας. Άρα περιμένουμε. Όση ώρα αφήνουμε να ξεκουραστεί τη ζύμη, προθεμένουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς. Πρέπει να είναι ζεστός ο φούρνος για να ρίξουμε μέσα και πάμε να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ανακατέψουμε τη ζάχαρη μαζί με το νερό, γιατί θέλουμε μέσα σε αυτό το νερό να ρίχνουμε μέσα τα κουλούρια. Επειδή είναι ζαχαρόνερο, θα καραμελώσουν τα κουλούρια γύρω-γύρω και θα γίνουν τέλεια. Χωρίζουμε τη ζύμη μας σε 10 ίσα μέρη. Και έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι να τα ανοίξετε με αλεύρι, η άλλη να τα ανοίξετε με λάδι. Προτιμούμε αυτή που είναι με το λάδι, γιατί ανοίγει πολύ πιο εύκολα και δεν παίρνει παραπάνω αλεύρι για να γίνει στουπί το κουλούρι. Θέλουμε ένα αφράτο και αέρινο. Οπότε θα ρίξετε στον πάγκο λίγο λάδι, στον πάγκο που δουλεύετε και θα λείψετε πάρα πολύ καλά. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα κολλάει το ζυμάρι καθόλου πάνω. Παίρνουμε ένα μπαλάκι και τα ανοίγουμε. Περίπου 80 γραμμάρια βγαίνει το καθένα. Τυλίγουμε τις δύο άκρες μεταξύ τους και έτσι όπως είναι τις πετάμε μέσα στο νερό. Αφήνουμε για λίγη ώρα, σηκώνουμε, αφήνουμε να στραγγίσει το πολύ νερό και κατευθείαν μέσα στο σουσάμι. Κολλάμε όσο περισσότερο σουσάμι γίνεται πάνω στο κουλούρι και βάζουμε σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα που έχουμε ετοιμάσει από πριν κατευθείαν πάνω και ανοίγουμε μέχρι που να κάνουμε το κουλούρι στο επιθυμητό μέγεθος. Μπορούμε να το θέλουμε πιο χοντρό, μπορούμε να το θέλουμε πιο μικρό, μπορεί να το θέλουμε πιο μεγάλο. Εντάξει, θα βγάλει 10 κουλούρια η συνταγή μας, οπότε συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Μόλις τελειώσουμε όλα τα κουλούρια μας, αυτό που θα κάνουμε είναι προθερμασμένο στο φούρνο στους 200 βαθμούς, τα ανοίξουμε και θα τα πετάξουμε μέσα για 15-20 λεπτά μέχρι που να είναι έτοιμα. Εντάξει. Λοιπόν, μετά από 15 περίπου λεπτάκια, τα κουλούρια πρέπει να είναι έτοιμα. Ωα, είναι τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αφράτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τραγανά είναι. Έχει πιάσει και κρούστα γύρω-γύρω από τη ζάχαρη. Εσείς μπορείτε να τα φάτε όπως είναι. Σκέτα, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Εγώ τι θα έκανα, θα παίρνω λίγο βουτυράκι λιωμένο. Και έτσι όπως ήταν ζεστά, έβαζα λίγο βουτυράκι από πάνω.
Θα πάρω ένα ωραίο ξηρό κουπίς. Έχω πολύ ωραίο blue cheese. Μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο δυνατό τυρί. Ένα οποιοδήποτε τυρί εσάς σας ταιριάζει. Ακόμα και με φέτα θα πήγαινε. Γι' αυτό και συνηθίζετε στον δρόμο να τις σερβίρουν με τυράκια. Γιατί πάει το τυρί πάρα πολύ. Έτσι όπως είναι θα το κόψω σε κομμάτια. Έχω κάνει λίγο μαρμελάδα στα φύλλη. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή από τη μαρμελάδα στα φύλλη στο site μου. Είναι τέλεια. Γενικά μπορείτε να βρείτε πολλές συνταγές από μαρμελάδες στο site μου. Κάπως έτσι θα σερβίρω εγώ τα κουλούρια σε φίλους μου. Μην ξεχάσετε, το λέω και το ξαναλέω. Κάντε subscribe στο κανάλι μας, γιατί θα μαθαίνετε πρώτοι όλα μας τα νέα, θα μαθαίνετε πρώτοι πότε βγαίνει καινούργιο επεισόδιο. Και να σας πω κάτι, είναι και τζάμπα. Απλά κάνετε μια εγγραφή, δεν πληρώνετε τίποτα. Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή όλη στο site μου, axpetrejix.com. Είναι όλα γραμμένα ακριβώς, τα γραμμάρια, δεν λείπει τίποτα. Και μην ξεχάσετε να μας δείτε την επόμενη εβδομάδα, σε 10 μέρες, θα δούμε πότε θα βγει το επόμενο επεισόδιο. Σας αποχαιρετώ. Όταν το δοκιμάσετε, είμαι σίγουρος πως από κάτω θα γράψετε ότι είναι τα πιο ωραία κουλούρια που έχετε φάει. Μπλα 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 μπλα. Το ξέρω. Μην με κοροϊδεύετε και λέτε τι ψώνιο που είσαι. Δεν πειράζει, εντάξει. Είναι πραγματικά τα πιο ωραία κουλούρια. Αυτά. Γεια σας.